Social Media Secret 14 και έρχομαι με ένα μυστικό για internet marketeers και ποιος άλλος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, οποιοδήποτε έχει δική του επιχείρηση που προσπαθεί να προωθήσει μέσα από τη δουλειά του, ενώ μέσα από το Instagram. Πάρα πολύ σύντομο βίντεο, αλλά και πάρα πολύ δυνατό εάν πραγματικά καταλάβετε τι θα συζητήσουμε. Είπαμε και σε ένα προηγούμενο βίντεο, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είναι, το 11 νομίζω, ότι στο Instagram δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά ενεργά links. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω ένα post εγώ στο Instagram και να πω δείτε το νέο άρθρο στο blog μου και στο ίδιο κείμενο του post να βάλω το link για να πάει κάποιος στο νέο μου άρθρο ή δείτε αυτό το προϊόν ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, ενώ μέχρι πρότινος είχαμε μόνο ένα ενεργό link που είναι το link που υπάρχει στο bio, τώρα έγινε ένα update από το Instagram και μας δίνει την εξής δυνατότητα. Μέσα στο κείμενο του IGTV, το IGTV έχει title, τίτλο και περιγραφή που μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε μέσα στο κείμενο, στην περιγραφή δηλαδή του βίντεο, φανταστείτε κάτι αντίστοιχο με το YouTube όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο που μιλάγαμε για το τι είναι το IGTV και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε λοιπόν ένα ενεργό link το οποίο θα στείλει το κοινό μας εκεί που θέλουμε. Πώς εγώ το χρησιμοποιώ αυτό για ένα παράδειγμα. Μπορείτε να πάτε και στο account μου να το δείτε. Κάνω ένα βίντεο στο YouTube. Έτσι. Και φτιάχνουμε ένα τιζεράκι το οποίο μπορεί να είναι ένα κομμάτι του βίντεο που να είναι 1-1,5 λεπτό ικανό να τραβήξει το ενδιαφέρον του ανθρώπου που θα το δει. Ένα σποτάκι, όπως θέλετε πείτε το, μπορείτε και εσείς πολύ απλά χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μοντάζ να κόψετε ένα πολύ μικρό και ενδιαφέρον κομμάτι από το βίντεό σας και αυτό να ανεβάσετε στο IGTV και στο κείμενο εξηγώ δύο κουβέντες για το βίντεο και κάτω-κάτω τους λέω δείτε περισσότερα εδώ ή δείτε όλο το βίντεο εδώ ή παρακολουθήστε την πρεμιέρα στο YouTube μεθαύριο εδώ και εκεί μπαίνει το βίντεο το οποίο κάνουν κλικ οι θεατές και πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που θέλω να τους προσγειώσω εντός εισαγωγικών, έτσι. Άρα, αν κάνετε promo videos, αν κάνετε διάφορα τέτοια πράγματα σχετικά για τη δουλειά σας, αλλά δεν θέλετε να δώσετε όλο το περιεχόμενο μέσα στο IGTV, θέλετε όμως να το χρησιμοποιήσετε σαν πόλο έλξης για να σας δει περισσότερος κόσμος, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη στρατηγική και είμαι σίγουρος, επειδή το IGTV έχει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση, ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και επίσης να πω ότι όταν φτιάξετε το IGTV, το βίντεο, το description με το ενεργό link, μπορείτε συνεχόμενα για μία εβδομάδα, παράδειγμα, να πατήσετε αυτό το paper plane, όπως το λένε στα αγγλικά, αυτό το αεροπλανάκι, το share button δηλαδή, να κάνετε share το IGTV βίντεο στα story σας, που υποχρεωτικά αν κάποιος θέλει και του κινήσει το ενδιαφέρον σαν story και πατήσει να το δει θα διαβάσει αμέσως και το κείμενο και θα δει και το βίντεό σας. Άσχετα αν είναι μια παλιότερη δημοσίευση που εσείς θέλετε συχνά να φαίνεται στον κόσμο γιατί ποτέ ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος. Έτσι, ποτέ δεν μας παρακολουθεί ο ίδιος κόσμος. Οπότε μπορούμε να επαναλαμβάνουμε κάποιες δημοσίευσεις που θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση για το δικό μας λόγο. Λοιπόν, αυτά αγαπημένοι μου, ελπίζω να σου άρεσε αυτό το tip. Γράψε μου στα σχόλια στο βίντεο τι σου έκανε εντύπωση, αν υπάρχει κάποια απορία θα είμαι εκεί να σου απαντήσω και επειδή θα ξεκινήσω και μια καινούργια σειρά τώρα Q&A και θα απαντώ δημόσια σε απορίες που δέχομαι σε μηνύματα, DM κτλ. Γράψε μου τη δική σου απορία γιατί μπορεί να είναι και απορία κάποιου άλλου. Έτσι. Οπότε στο Q&A που θα κάνω μπορεί να δώσω μια απάντηση και να καλύψω περισσότερο κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και αν τυχαία βρέθηκες, ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Subscribe, κλίν κλίν το κουδουνάκι για να λαμβάνεις πρώτος ειδοποίηση κάθε φορά που βγάζω ένα καινούριο βίντεο. Πολλά φιλιά και καλή επιτυχία!